πιστεύουμε ότι αξίζαμε κάτι περισσότερο. Έτσι ήρθε η ιδέα, ήρθε η παρουσίαση της ΕΛΕΡ. Εγώ αντιλήφθηκα από την αρχή επιχειρηματικά το κομμάτι, γιατί είπα, οκ, δεν υπάρχει ρίσκο, πρώτο. Μετά, δεν υπάρχει ωράριο. Κούλη μου, τι κάνεις? Καλημέρα, καλημέρα, καλημερίσω και όλους τους φίλους που είναι μαζί μας σήμερα. Σας χαιρετώ από την ωραία Πάφο στην Κύπρο, από ένα πολύ ωραίο ηλιόλουστο καιρό σήμερα. Όταν σας γνώρισα, θυμάμαι ότι ήσουν στην τράπεζα. Ταυτόχρονα έκανες χορό, παραδοσιακό χορό σε ξενοδοχεία, γιατί μένεις σε μια τουριστική πόλη που έχει πάρα πολύ κόσμο και είχατε, όταν σας γνώρισα, και μια δική σας επιχείρηση με ρούχα. Πώς μπορεί κάποιος να κάνει όλο αυτό το κομμάτι, να είναι τόσο πολύ δραστήριος και να ξεκινά και μαζί μας? Από τι ορμόμενος, τι σε οδήγησε να πάρεις αυτή την απόφαση? Να πω, όταν μας βρήκε η Ελέρη, πάντα ήμασταν με τη Σοφία έτσι, πολλά ανήσυχα άτομα και δύο, και πάντα ήθελαμε να κάνουμε κάτι δικό μας. Εγώ δούλευα στην τράπεζα. Και η Σοφία δουλεύει, έτσι, και η Σοφία δουλεύει. Ναι, η Σοφία δουλεύει στο Δήμο, στο λογιστήριο, ναι, στο λογιστήριο του Δήμου. Okay. Να πω ότι δεν έχω πάει να σπουδάσει. Το 92 τελείωσα από το στρατό και κατευθείαν έκατσα εξετάσεις. Εκεί ήταν το 1992, πολύ καλή τράπεζα, πολύ καλή δουλειά. Και έτσι έκατσα εξετάσεις, πέρασα και προσλήφθηκα. Λέω, αντί να πω για σπουδές, θα πω στην τράπεζα. Το 92. Και επειδή πάντα ψάχναμε να κάνουμε κάτι δικό μας, επειδή ασχολούμαι με το χορό από το σχολείο εγώ, είχα δημιουργήσει το δικό μου χορευτικό group, το οποίο εχόρευα στα ξενοδοχεία της πόλης μας για ένα έξτρα εισόδημα. Πάντα ψάχναμε κάτι το έξτρα. Αυτό από το σχολείο, έτσι. Από το σχολείο ξεκίνησε ο χορός, ναι. Στην πορεία τελείωσα το στρατό, μπήκα στην τράπεζα. Ο πρώτος μου μισθός στην τράπεζα ήταν 340 ευρώ, αν το βάλουμε σε ευρώ τώρα. Okay, το 92. Λέω και εγώ, okay, πώς θα ζήσω με 340 ευρώ. Πρέπει να κάνω και κάτι καινούργιο. Εφόσον ήταν ο χορός στη ζωή μου, δημιουργήσα το δικό μου group, το οποίο έκανα κυπριακές και παραδοσιακές βραδιές τα βράδια, στα ξενοχεία. Είχατε ταξιδέψει και εκτός Ελλάδος, αν είναι αυτό? Ναι, πήγα στο... Εκτός Κύπρου, συγγνώμη. Ναι, πήγα στη Γερμανία με τον GOT, Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, για την Κύπρο, να αντιπροσωπήσουμε την Κύπρο, στο Ντούσεντορφ. Στην πορεία με τη Σοφία, που είμαστε μαζί, μετά και η Σοφία μπήκε στο συγκρότημα μαζί μου και η Σοφία ξέρει να χορεύει, μαζί και δύο παντού στη δουλειά. Το 97 λέει μου, θέλω να κάνουμε κάτι δικό μας, να ανοίξω μια δική μας επιχείρηση. Και λέω της, κάτσαμε κάτω, δεν είχαμε κάποιον να μας βοηθήσει, ανοίξαμε το δικό μας κατάστημα με ρούχα. Μια επιχείρηση που την αγαπήσαμε πάρα πολύ, μας έτρωγε πάρα πολύ χρόνο, μας έχουμε δώσει πάρα πολλά σε αυτή την επιχείρηση. Και κάθε μήνα πηγαίναμε στην ερχόμαστε στην Ελλάδα να πάρουμε ρούχα από βιοτεχνίες και να έρθουμε στην Κύπρο. Έτσι ήταν η ζωή μας από το 97 και μετά. Δούλευα στην τράπεζα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 3. Το πρωί είχαμε υπάλληλο στο μαγαζί. Δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, διότι είχαμε δύο πρωινές δουλειές. Είχαμε το πρωί υπάλληλο. Το απόγευμα πάντα ήμασταν εμείς εκεί, γιατί ήθελαμε να βλέπουμε τους πελάτες, γιατί μας ξέραμε πιο πολύ εμάς. Σχολάναμε, ερχόμαστε στο σπίτι και πηγαίναμε και δύο δουλειά στο χώρο. Το 99 ήρθε η πρώτη μας κόρη. Έτσι τα πράγματα έχουν λίγο αλλάξει. Λέω, τρεις δουλειές, μπήκαν τα παιδιά στη ζωή μας. Συνεχίσαμε να το κάνουμε αυτό συνέχεια, τρεις δουλειές. Εκείνο που αντιλήφθηκα, λεφτά παίρναμε. Είχαμε εισόδημα, δεν είχαμε θέμα με τα... Όμως δεν είχαμε καθόλου χρόνο. Το 99 ήρθε η πρώτη μας κόρη, το 2000 η δεύτερη και το 2005 η τρίτη μας κόρη. Έτσι δημιουργήσαμε και τη δική μας οικογένεια με τρεις υπέροχες κόρες. Τέλειο. Να σε πάρω έτσι από την αρχή πώς ξεκίνησε και ήρθε η ΕΛΕΡΤ. Όμως δεν είχα ελεύθερο χρόνο για την οικογένειά μου. Τρία παιδιά από την τράπεζα, μετά πήγαινα στο κατάστημα, έρχομαι σπίτι, αλλάζα ρούχα, στο χώρο το βράδυ. Δηλαδή έρχομαι από τις 7 μέχρι τις 10, μέχρι τις 11 το βράδυ, κάθε μέρα δουλειά. Λεφτά υπήρχα, δεν είχα θέμα. Ταξίδια κάναμε με το μαγαζί, με τα πράγματα με τα παιδιά συνέχεια. Okay. Όμως αυτό που αντιλήφθηκα, ότι λέω, για πόσο καιρό θα το κάνω αυτό, διότι τα παιδιά μεγαλώνουν. Έτσι ξεκινήσαμε να ψάχνουμε κάτι άλλο για να αντικαταστήσουμε το κατάστημα και τις ελεύθερες ώρες για το μαγαζίν. Και επειδή πιστεύουμε ότι αξίζαμε κάτι περισσότερο,
Έτσι ήρθε η ιδέα, ήρθε η παρουσίαση της ΕΛΕΡ. Όταν μας έχει γίνει η παρουσίαση της ιδέας της δουλειάς το 2010, δηλαδή ψαχνούμαστε συνέχεια, εγώ αντιλήφθηκα από την αρχή επιχειρηματικά το κομμάτι, γιατί είπα, οκ, okay, δεν έχω ρίσκο. Το σύγκρινα κατευθείαν με τη δική μου επιχείρηση. Με το μαγαζί με που είχατε. Με ναι, το μαγαζί, ναι. Λέω, δεν υπάρχει ρίσκο, πρώτο. Μετά, δεν υπάρχει ωράριο. Μπορώ να δουλέψω οπουδήποτε αλλού. Μπορώ το μαγαζί μου να το έχω σε οποιαδήποτε πόλη της Κύπρου. Μπορώ. Και δεν περιμένω κανέναν πελάτη να έρθει να μπει μέσα στο κατάστημα μου για να ψωνίσει ή να του κάνω να του πουλήσω προϊόντα ή ρούχα. Τέλεια. Λέω λοιπόν στη Σοφία, κάτσαμε κάτω. Εγώ δεν ξεκίνησα από την πρώτη παρουσίαση μου που έχουν δείξει ο Γιάννος και η Μελπό. Okay. Η Σοφία πήγε σε μια παρουσίαση από μόνη της, μετά ήρθε στο σπίτι, μου είπαν για την ΕΛΕΡ. Λέω, οκ, okay, να το συζητήσουμε. Μου έχει φέρει και την αίτηση συνεργασία στη μου και τη βάλε στο δωμάτιο. Λέω, να τη συμπληρώσουμε. Λέω, οκ, okay, να το ξαναδούμε. Ήρθε ο Γιάννος στο σπίτι, Γιάννος Ιωάννου, προσφορά. Επειδή με τη Σοφία, με τον Γιάννο τον ήξερα και πολύ πιο πριν από την ΕΛΕΡ. Ήταν και θέμα εμπιστοσύνη. Γιατί ήταν παιδικό φίλο με τη Σοφία. Κάτσαμε okay. κάτω, είδαμε τη δουλειά και του είπα: οκ, okay, η Σοφία είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Θα το δούμε μαζί. Θα δώσουμε 6 μήνες στη διαδικασία να δούμε αν είναι αυτό που δείχνουν και όλα υπόσχονται. Που παρουσιάζουν, ναι. Ναι. Τώρα λέμε: οκ, okay, πώς θα χωρέσει όμως η Ελλάδα στη ζωή μας. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο χρόνος ήταν το βασικότερο κίνητρο. Δηλαδή δεν ήταν το οικονομικό. Όχι, όχι, το οικονομικό δηλαδή, όχι. Δεν ξεκίνησα για το οικονομικό. Υπήρξε μία πάλι τέλος πάντων εντός εισαγωγικών. Χρόνος βες χρήματα, έτσι. Δηλαδή. Ναι. Εντάξει, τα χρήματα, αλλά χρόνο. Και αυτό νομίζω ότι δημιουργήθηκε, αν κατάλαβα καλά, όταν άρχισαν να έρχονται τα παιδάκια. Ναι, διότι όταν. Ναι, σε διακόψαν, ναι, όχι, να σου πες, πω. Πες μου, δεν με διακόψες. Ένιωθα πολύ άσχημα γιατί όταν έρχομαι το βράδυ στο σπίτι από το μαγαζί για να φύγω να πάω χορό, που άλλαζα τα ρούχα, τα παιδιά ήταν στο σπίτι, μου έλεγαν, πατέρα, μα θα φύγεις πάλι, μόλις τώρα ήρθες. Έτσι, εκείνο το κομμάτι με πλήγωνε πολύ, έτσι λέω, πρέπει να το αλλάξω. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτόν ψάχνα κάτι. Και είπα στη Σοφία, οκ, okay, ξεκινάμε, μάλιστα. Χρειάζεται προγραμματισμό. Είχαμε βάλει την ΕΛΕΡ ως τη δουλειά μας. Ως προτεραιότητα στον ελεύθερο μας χρόνο. Πότε είχαμε ελεύθερο χρόνο και οι δύο μας. Επειδή είμαστε μαζί και δύο στη δουλειά. Σοφία, εσύ μπορείς σήμερα να δουλέψεις μία ώρα για αυτήν τη δουλειά. Μάλιστα. Μπορώ εγώ να κάνω ενημέρωση σε αυτόν. Και δουλέψαμε και πάρα πολύ ομαδικά όταν ξεκινήσαμε. Επειδή ήταν Ιούλιος που έχουμε ξεκινήσει. Τελειώναμε από το χορό στις 10.30 το βράδυ. Ερχόμαστε στο σπίτι και καλούσαμε φίλους στο σπίτι για να ενημερώσουμε στη βεράντα. Τέλεια, τέλεια. Να σου πω, Κουλή, πώς είναι να δουλεύεις ομαδικά με τη γυναίκα σου, εσύ? Πολύ ωραίο, γιατί πάντα είμαστε και στις δύο δουλειές. Εδώ είναι πολύ ωραίο, γιατί βάζουμε και δύο κοινούς στόχους. Βάζουμε, προγραμματίζουμε τη δουλειά και οι δύο, εγώ θα κάνω αυτό, εσύ θα κάνεις αυτό. Και έτσι ξεκινάμε μαζί και... Είναι πολύ ωραίο. Τι έχεις να πεις για εκείνους οι οποίοι λένε ότι δεν είναι καλό τα ζευγάρια να δουλεύουν μαζί, ας πούμε? Γιατί εγώ στο λέω γιατί όταν ξεκινήσαμε την Παρασκευή να είμαστε μαζί και πήραμε την απόφαση να είμαστε μαζί και στη ζωή και στη δουλειά, το ακούσαμε πάρα πολύ αυτό από φίλους μας. Ότι τα ζευγάρια δεν πρέπει να είναι μαζί, γιατί θα βαρεθεί ένας τον άλλον, γιατί δεν έχουν ποικιλία στη ζωή τους κτλ. Η άποψή σου ποια είναι γι' αυτό, μετά από πόσα χρόνια είστε μαζί με τη Σοφία τώρα? Τώρα είμαστε από το 10, οδεύουμε στον 11ο χρόνο. 11ο χρόνο. Όλα οδεύουν πολύ καλά. Ναι. Όχι μόνο με την ΕΛΕΡ, γιατί και στο μαγαζί μαζί ήσασταν και στους χορούς μαζί ήσασταν. Ναι. Με τη Έτσι. Σοφία είμαστε μαζί από το 1994. Εντάξει. Okay. Από τα 21 μας. Από τα 21 μας. Okay. Πολύ μικρή. Σωστά. Ναι, είναι πολύ ωραίο να δουλεύεις με τη γυναίκα σου, γιατί εδώ έχουμε κοινό στόχο και δύο. Δεν είμαστε ανταγωνιστές. Είμαστε μαζί και στα ταξίδια μαζί και στους στόχους μαζί. Πάντα είμαστε μαζί. Οκ. Okay.
Εγώ το συστήνω να, είναι, να μπορείς να δουλεύεις με τη σύζυγό σου, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Και εγώ το συστήνω. Και θα σου πω ότι εμάς μας έχει γίνει, πώς να σου πω, μας λείπει κιόλας. Δηλαδή, όταν ταξιδεύαμε μαζί, όταν κάναμε κάποια meeting μαζί και μετά μπορεί να συζητούσαμε πώς πήγε το meeting και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ, πολύ όμορφη κατάσταση και καθημερινότητα. Βέβαια, εντάξει, θα το πάω και μισό βήμα παραπέρα, να σου πω ότι όταν τα ζευγάρια δουλεύουν μαζί, θα πρέπει να υπάρχει και μία επίγνωση του πόσο πολύ μετράει η γνώμη του ενός για τον άλλον. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω, αν ας πούμε είσαι εκνευρισμένος για οποιοδήποτε λόγο μέσα στη δουλειά εσύ, οποιαδήποτε δουλειά, ή το χορό, ή ξέρω εγώ, ή το μαγαζί, γιατί κάτι συνέβη, θα πρέπει να λειτουργήσει κατευναστικά, να το πω έτσι, η σοφία. Γιατί άμα ρίξει λάδι στη φωτιά, μετά δεν βοηθάει, κατάλαβες. Δηλαδή θα πρέπει, είναι το καλό, ταπεινή μου άποψη τώρα αυτό, το καλό όταν δουλεύουν τα ζευγάρια μαζί είναι το γεγονός ότι ο ένας μπορεί να κρατάει το balance με τον άλλον, να τον ισορροπεί, να τον βοηθά να μην ξεφεύγει, να μην εκνευρίζεται πολύ, να μην γελάει πολύ, να μην ενοχλεί πολύ, για όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, επειδή ο ένας ξέρει πάρα πολύ καλά τον άλλον, είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργείται μια πάρα πολύ ωραία ισορροπία και ένα πολύ ωραίο περιβάλλον στην επικοινωνία της οποιασδήποτε δουλειάς κάνει κάποιος προς τα έξω, έτσι. Ναι, σωστά. Είναι εδώ και εδώ, επειδή η δουλειά δεν είναι και πάντα στο πάνω. Ο ένας στηρίζει τον άλλον. Εννοείται. Και προχωράμε. Εννοείται. Είναι πολύ, ναι. Εγώ το είδαμε ότι και υπάρχει και δέσιμο και στους δύο. Διότι σωστά. Είσαστε μαζί στη δουλειά, βάζει στόχους, μετά πας μαζί προς τα έξω. Κοινές ανησυχίες, κοινή επιβράβευση, ωραία, κοινή ζωή, κοινά ταξίδια. Δηλαδή, ξέρεις, ειδικά έχουμε κάνει πάρα πολλά ταξίδια με την Ελέρ μαζί, μόνοι μας με τη Σοφία. Με τα παιδιά μας κάναμε στην Γάλα, με την Ελέρ κάναμε πάρα πολλά ταξίδια μαζί. Ναι, και φαντάζομαι ότι όταν τα παιδιά ήταν πιο μικρά, ήταν και ένα πολύ ωραίο κομμάτι να έχετε λίγο χρόνο δικό σας, παιδί μου, να ταξιδέψετε λίγο μόνοι σας, να ανανεωθείτε, να φύγετε λίγο από την καθημερινότητα, ας πούμε, και την πίεση. Και εγώ συμφωνώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω, προφανώς αυτή η αντίληψη του τα ζευγάρια δεν πρέπει να δουλεύουν μαζί έχει προέλθει από μια εποχή πολύ έτσι, παλιά. Πολύ, πολύ παλιά, ναι. Ήταν αλλιώς τα πράγματα, διαφορετικές οι δουλειές, αλλιώς η επικοινωνία και όλο αυτό το κομμάτι. Κουλή μου, τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που οθεί κάποιον να θέλει να κάνει κάτι δικό του? Δηλαδή, για σας είπες ότι ήταν ο χρόνος, έτσι. Γενικά, τι πιστεύεις ότι μπορεί να ενεργοποιήσει κάποιον να θέλει να κάνει κάτι δικό του? Το γιατί. Δηλαδή πρέπει να βρει το δικό του γιατί να κάνει κάτι. Ο καθένας έχει το δικό του λόγο. Κάποιος μπορεί να είναι το εισόδημα. Μπορεί να θέλει να αντικαταστήσει το ενίκιο του. Μπορεί κάποιος να στείλει ένα παιδί για σπουδές. Μπορεί κάποιος να θέλει να κάνει ταξίδια. Που του αρέσουν τα ταξίδια. Μπορεί κάποιος να θέλει να πάρει έναν ωραίο αμάξι. Μέσα από τη διαδικασία μπορεί να τα διεκδικήσει όλα αυτά. Ο καθένας πρέπει να βρει το δικό του γιατί να το κάνει και μετά το πώς. Υπάρχει το σύστημα, υπάρχει η ομάδα, υπάρχει υποστήριξη και εμείς. Αν δεν είχαμε κάποιον δίπλα μας, τον Γιάννο, να μας στηρίξει στα αρχικά στάδια που ξεκινήσαμε, γιατί είπαμε, οκ, δεν ξέραμε κάτι. Μας είπε ο Γιάννος ότι, παιδιά, μπορείτε να αντικαταστήσετε το εισόδημα που παίρνετε από το κατάστημα και να έχετε πιο πολύ δεύτερο χρόνο. Του είπα εγώ του Γιάννου, Γιάννο μου, σου έχω εμπιστοσύνη, σε ξέρω. Εγώ δεν ξέρω όλα αυτά που μου λες. Ναι. Εγώ του λέω για τους επόμενους 6 μήνες δεν ξέρω τίποτα. Ό,τι μου λες θα κάνω, αλλά θα το κάνω, λέω του. Ό,τι και να γίνει, εγώ θα το κάνω. Έτσι κάτσαμε κάτω μαζί με τον Γιάννο. Τον ευχαριστώ και πάρα πολύ. Και μέχρι σήμερα έχω μια πάρα, πάρα πολύ καλή συνεργασία. Και μου έλεγε, βάζουμε κάθε μήνα βάζουμε το στόχο μας. Βάζαμε κάθε μήνα το στόχο που μπορούσαμε να τον φτάσουμε. Να τον δημιουργήσουμε. Και δουλεύατε πάνω σε αυτό. Και μπαίναμε στην δράση. Λέω ότι okay, αν μπούμε στην δράση, θα έρθει και η αντίδραση και θα έρθει και το αποτέλεσμα. Εννοείται. Εγώ του είπα του Γιάννου, Γιάννου μου, είναι Ιούλιος. 17 Ιουλίου θυμούμαι πολύ καλά που ξεκινήσαμε, υπογράψαμε την αίτηση. Ο Ιούλιος λέω του μέχρι να έρθει, τέλος. Θέλω μέχρι τον Δεκέμβριο, λέω του, να είμαι 21%. Εκείνο το διάστημα ζήσει μου δεν υπήρχε Instagram, δεν υπήρχε Facebook. Δεν υπήρχε Zoom.
Zoom. Δεν υπήρχε. Ήπρεπε να μπεις κατευθείαν στο προσωπικό επίπεδο να δείξεις τη δουλειά. Εμείς όμως εκλεγόμαστε ότι πρέπει να έχουμε το αποτέλεσμα. Τι πρέπει να πούμε, οκ, προγραμματιστήκαμε. Ο στόχος ήταν μέχρι το Δεκέμβριο ότι πρέπει να είμαστε στο 20%. Για όσοι είναι στο live και μας βλέπουν, οκ. Λέει μου η Σοφία, μα κάνουμε τρεις δουλειές, πώς θα το κάνουμε. Λέει, θα το καταφέρουμε. Υπάρχει το πρόγραμμα και δράση. Πρόγραμμα και δράση. Εβάζαμε στόχους κάθε αρχή του μήνα και το κάναμε. Okay. Έτσι, το Δεκέμβριο είχαμε φτάσει στο επίπεδο 20% μέσα σε 5 μήνες. Ξέρεις τι μου κινεί έτσι περισσότερο το ενδιαφέρον. Πώς μπορέσατε να το μανατζάρετε το κομμάτι όλο αυτό. Δηλαδή, έχεις δική σου επιχείρηση, ταυτόχρονα είσαι στην τράπεζα, ταυτόχρονα κάνεις χώρους σε ξενοδοχεία, ταυτόχρονα κάνεις ελέγχο. Πώς το μανατζάρατε, ρε παιδί μου, αυτό. Δηλαδή, πώς τα προλαβαίνατε όλα. Αυτό είναι το θέμα. Να πούμε στον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι τώρα δεν υπάρχει η τράπεζα, έτσι. Δεν υπάρχει η επιχείρηση, το μαγαζί εννοώ, δεν υπάρχει πια. Οι χωροί στα ξενοδοχεία, προφανώς τα ξενοδοχεία δεν υπάρχουν εδώ και ένα χρόνο, έτσι και αλλιώς λόγω COVID, οπότε ούτε αυτό υπάρχει. Έτσι, οπότε ουσιαστικά το τελευταίο ένα χρόνο το μοναδικό κομμάτι και πεδίο επαγγελματικό ήταν το κομμάτι της ΕΛΕΡ για σένα. Καλά το λέω. Σωστά, σωστά. Ναι. Okay. Τώρα είμαι αποκλειστικά στην ΕΛΕΡ. Ωραία. Θέλω να μου πεις δύο πράγματα. Το ένα είναι να μου πεις όταν όλα αυτά τα ήταν σε. Δηλαδή είχατε 3 παιδιά μικρά. Που από μόνο του θέλει πάρα πολύ χρόνο. Έτσι κι αλλιώς. Είχατε 3 δουλειές. Ξεκινήσατε 1/4 δουλειά. Παιδί μου, πώς το διαχειριστήκατε το κομμάτι του χρόνου. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου με ένα παιδί να μην προλαβαίνω. Μετά έρθει το δεύτερο παιδί. Πάλι λέγαμε την Παρασκευή. Πρέπει να. Δηλαδή, συνέχεια μας σε μια φάση να μοντάρουμε το χρόνο μας. Ψάχναμε να βρούμε τα πατήματά μας. Ξέρεις, είναι κάθε φορά που προσθέσετε ένα νέο μέλος σε μια οικογένεια, αλλάζουν οι ισορροπίες. Θέλεις πάλι να μονταριστείς. Εσείς πώς το καταφέρατε αυτό. Ζήση μου, και εγώ στην αρχή ήμουν πάρα πολύ προβληματισμένος και είδα ότι χρειάζεται μόνο προγραμματισμό. Όλοι έχουμε 24 ώρες τη ημέρα και 7 μέρες τη εβδομάδα. Χρειάζεται. Λίγο προγραμματισμό. Αν κάτσεις κάτω και βάλεις. Με έχω βοηθήσει και ο Γιάννος που συνεργαζόμαστε συνέχεια με τον προγραμματισμό. Βάλαμε κάτω τη μέρα μας. Το πρωί μέχρι τις 3 σίγουρα δεν μπορούσα να κάνω ελεύθερο. Το απόγευμα στο μαγαζί πήγαινε ένας από τους δύο, για παράδειγμα στον και δύο, και έτσι προγραμματιστήκαμε. Αν πήγαινα εγώ στο μαγαζί, η Σοφία ήταν στα παιδιά, αλλά έκανε και κάτι για την ΕΛΕΡ. Το βράδυ που είμαστε στο χώρο, σίγουρα παντού όπου ήμουν μιλούσα, όπου πήγαινα στο χώρο, πάντα μιλούσα. Mm-hmm. Okay. Και ερχόμαστε το βράδυ στο σπίτι και κάναμε παρουσιάσεις. Την Κυριακή, η οποία Σάββατο και Κυριακή, έκαναμε μαραθώνιες συναντήσεις. Το δουλεύαμε πιο πολλά Σαββατοκύριακο. Γιατί την Κυριακή πάντα την κρατούσα για την οικογένεια. Ποτέ δεν έκανα κάτι. Ούτε χορούς, ούτε τίποτα. Ήταν μόνο σταθερό για όλη την. Δηλαδή να πάμε παντού, να πάμε βόλτες, να πάμε με τα παιδιά. Okay. Να, αυτό ας πούμε που μου λες είναι σημαντικό. Είναι ένα κομμάτι του συστήματός σας. Δηλαδή είχατε δημιουργήσει ένα σύστημα. Λέγατε ότι όλη την εβδομάδα θα είμαστε παντού, αλλά η Κυριακή θα είναι μόνο για την οικογένεια. Αυτό είναι ένα σύστημα, ναι. Το έχω κάνει και εγώ, έτσι. Εξαρτάται βέβαια ο καθένας σε τι φάση είναι και πώς του τρέχει, αλλά είναι ένα σύστημα που σε βοηθάει να βρεις ένα ρυθμό για να αντέξεις να κάνεις κάτι σε διάρκεια. Γιατί πιστεύω επειδή, ότι... Ναι, επειδή είπαμε ότι για 6 μήνες θα τα δώσουμε όλα, να δούμε αν αυτό που ξεκινήσαμε μας αρέσει για να το συνεχίσω. Ναι, ναι. Αλλά είπαμε, ναι. Συμφωνήσαμε μαζί, σαν ζευγάρι και οι δύο μαζί, διότι σημαντικό είναι τα ζευγάρια να είναι μαζί στη δουλειά, να κάτσουν κάτω, να προγραμματιστούν, να βάλουν κοινό στόχο και να το κάνουν. Κούλη μου, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είχατε ξανακούσει για την ΕΛΕΡ πριν ξεκινήσετε? Προσωπικά, εγώ όχι, δεν έχω ξανακούσει. Η Σοφία ήταν ξανά στην διαδικασία της ΕΛΕΡ. Okay. Και τώρα... Τι άλλαξε, δηλαδή εννοώ, γιατί δεν είχατε κάνει αυτό που κάνατε εδώ πριν, αυτό σε ρωτάω. Δηλαδή πριν είχατε δει πιο πολύ το κομμάτι προϊόντα,
Όχι, εγώ προσωπικά δεν είδα το κομμάτι το business plan στην πρώτη επαφή που είχε η Σοφία με το καταστήμα. Okay. Τι έχεις να πεις σε κάποιον που λέει δεν έχω χρόνο? Όλοι έχουμε χρόνο. Τι δεν έχει? Όλοι έχουν χρόνο. Αν προγραμματιστείς, όλοι έχουν χρόνο. Τελικά τι είναι για αυτό? Για μένα δεν υπάρχει ότι δεν έχω χρόνο. Δεν θέλω. Έτσι το βλέπω εγώ προσωπικά. Okay. Κουλή μου, θα μπορούσαμε να πούμε, επειδή ξέρεις ότι λατρεύω πάρα πολύ το θέμα των πωλήσεων και μιλάω πάρα πολύ γι' αυτό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι πωλήσεις είναι ένα κομμάτι που σας βοήθησε να βελτιώσετε λίγο τη ζωή σας, να έχετε μια παραπάνω άνεση. Ναι, βεβαίως. Καθημερινώς όλοι μας κάνουμε πώληση διάφορων προϊόντων. Ήμουν στην τράπεζα. Okay. Η τράπεζα έπρεπε να πουλούμε προϊόντα. Παραδείγματος χάρη κάρτες, δάνεια. Okay. Διότι έχεις να κάνεις, πρέπει να γίνει πώληση στο χρήματος για να έχει εισόδημα η τράπεζα. Στο κατάστημα που είχαμε, είχαμε τα ρούχα. Πρέπει να γίνει πώληση, να γίνει τσίρος, να έχουμε εισόδημα. Okay. Η σύσταση προϊόντος, η πώληση θα γίνει. Διότι οποιαδήποτε εταιρεία σήμερα χρειάζεται να γίνει πώληση. Και στην ΕΛΕΡ, αν κάνεις πώληση, σημαντικό. Συστήνεις προϊόντα για να γίνει τζίρος, να γνωρίσει ο κόσμος τα προϊόντα και συστήνεις και την ιδέα. Σημαντικό ότι με την πώληση σίγουρα υπάρχει το κέρδος. Κέρδος με διάφορους τρόπους. Άρα εισοδήματος, η ανάπτυξη σε δικτύου, η γνωριμιών, έχει συνέχεια κέρδος. Μπράβο. Άρα ένα πολύ μεγάλο κέρδος. Ξέρεις κάτι, να έρθεις και στο Clubhouse. Το Clubhouse ανοίγει τώρα για όλες τις συσκευές. Κάνουμε πολλές κουβέντες για τις πωλήσεις. Το μιλήσαμε τον Αντρέα τον Ποταμίδη προχτές να με βοηθήσει λίγο, αλλά μου λέει τι να σου κάνω. Δεν είσαι στο. Αυτή τη βδομάδα ανοίγει το Clubhouse παντού. Σε όλες τις περιοχές και για όλες τις συσκευές. Οπότε την Πέμπτη το πρωί, 8 η ώρα, σε περιμένουμε να σου δείξουμε τη συσκευή, να σου δείξουμε το application, πώς λειτουργεί. Και την επόμενη Κυριακή το βράδυ, 10 παρατέταρτο, κάνουμε πάρα πολύ ωραίες κουβέντες σχετικά με πώληση και marketing. Και επειδή είσαι, από ό,τι καταλαβαίνω, πάνω από 20 χρόνια στον χώρο των πωλήσεων και του marketing, θέλω να μπεις, να μοιραστείς την άποψή σου, να καταλάβεις λίγο, να δεις το περιβάλλον και να συμμετέχεις στη συζήτηση. Είναι πάρα πολύ. Θέλω να μπω. Εντάξει, την Πέμπτη δεν θα μπορέσω, γιατί έχω κάτι άλλο πρόγραμμα. Όχι, έχω υπηρεσία, παρουσιαστώ στο στρατό την Πέμπτη το πρωί. Υποκριτικά πρέπει να πάω, γιατί δεν κοίτα, μην πάω. Εννοείται. Όμως την Κυριακή θέλω να είμαι, ναι, σίγουρα. Κάτι το καινούργιο πάντα το ψάχνω και θέλω να ενημερώνομαι σίγουρα. Είναι πολύ ωραίο. Διότι οι εξελίξεις στην τεχνολογία είναι τόσο γρήγορες που καλό είναι να μαθαίνουμε συνέχεια. Άρα, για να το γυρίσω το θέμα μας, να πω το εξής. Άρα, μέσα από τις πωλήσεις, χωρίς να έχετε κάποια προϋπηρεσία, ουσιαστικά δημιουργήσατε ένα επιπλέον εισόδημα για την οικογένεια. Είτε αυτό λέγεται μέσα από την ΕΛΕΡ, είτε μέσα από το μαγαζί, και στο μαγαζί πουλούσατε. Ναι, πουλούσατε. Σίγουρα. Και στο χώρο που πουλούσατε την υπηρεσία της διασκέδασης, τέλος πάντων. Αλλά είναι ένας χώρος, στο λέω αυτό γιατί σήμερα πάρα πολλοί κόσμος ψάχνεται. Έτσι, και δεν ξέρω τι ψάχνει ο καθένας, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι σίγουρα μπορεί να βρει ένα κομμάτι που είναι ανοιχτό για τον καθένα μέσα από την πώληση και να αλλάξει ή να ξεκινήσει να έχει κάτι, να κάνει κάτι, έτσι. Σίγουρα, εδώ μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Ο καθένας βρίσκει ακριβώς εκείνον που τον ενδιαφέρει και του αρέσει και το αναπτύσσει. Ο Νίκ ρωτάει πώς να βάζει κάποιος καθημερινούς στόχους. Γιατί έχω λέει ένα μικρό θέμα εκεί πέρα. Πώς να κάνω διαχείριση χρόνου μάλλον. Το διαχείριση χρόνου μάλλον φαντάζομαι Νίκ είναι αυτό το οποίο ρωτάς. Αν έχεις να πεις κάτι στον Νίκο. Εντάξει, θα βρει πότε έχει ελεύθερο χρόνο, θα κάτσει κάτω. Αν δεν μπορεί από μόνος του ή με τον άνθρωπο που τον καθοδικά, θα βρει πότε έχει ελεύθερο χρόνο και θα πει «Οκ, εγώ σήμερα δουλεύω από τις 7 μέχρι τις 3, δεν μπορώ να ασχοληθώ. Από τις 3 μέχρι τις 5 μπορώ να ασχοληθώ για μία ώρα με το καινούργιο μου project, για να μπορώ να πτύξω το εισόδημα μου». Okay. Όταν βρεις τον ελεύθερο σου χρόνο, είναι πολύ σημαντικό. Μετά τα υπόλοιπα έρχονται από μόνα τους. Μπαίνεις στη δράση
για να μπορείς να βάλεις το στόχο σου. Καλό είναι να βάζεις στόχους εβδομαδιαίους, να τους βλέπεις και μηνιαίους μετά. Οκ. Okay. Να προσθέσω απλά από την πλευρά μου, Νίκο, ότι καλό θα ήταν να βάλεις μέσα στο πλάνο σου πράγματα τα οποία είναι που δεν σου επιτρέπουν να κάνεις οτιδήποτε άλλο, π.χ. να ξέρεις ποιες είναι οι ώρες οι οποίες είσαι στη δουλειά σου και δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Αν είσαι στη δουλειά σου, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Μετά, όταν τελειώσεις από τη δουλειά σου, να βάλεις κάτω, να σημειώσεις το αλήθος. Για μένα το πιο σημαντικό στο προγραμματισμό δεν είναι να δω πότε έχω ελεύθερο χρόνο. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να ξέρω πότε δεν μπορώ να κάνω πράγματα. Διότι όταν ξέρω πότε δεν μπορώ να κάνω και συνήθως είναι fix οι ώρες που δεν μπορείς να κάνεις πράγματα, τότε έχω μπροστά μου ελεύθερο πεδίο δράσης. Οπότε αν κάνω κάτι επιπλέον από τη δουλειά μου ή ξέρω πότε μπορώ να κάνω μια επικοινωνία, να κάνω ένα ραντεβού, να κάνω μια συνάντηση, να κάνω οτιδήποτε άλλο. Αλλά για μένα σημαντικό είναι να ξέρω πότε δεν μπορώ να κάνω πράγματα, γιατί αμέσως μετά ξέρω πότε μπορώ. Έτσι. Και κάθε φορά που μπαίνει κάτι μέσα στο ημερολόγιο μου και κλείνει μία ώρα, μία μέρα, δύο ώρες, οτιδήποτε, αυτόματα ξέρω ότι αυτές τις δύο ώρες δεν μπορώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν έχεις πιάσει τον εαυτό σου ποτέ να κανονίζει κάτι και μετά από λίγο να λες, είχα ξεχάσει ότι έχω κανονίσει αυτό εκείνη την ημέρα και μετά πήγες να το αλλάξεις. Να ξέρεις ότι ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι κυρίως γιατί δεν ήξερες τι είχες κανονίσει. Άρα το πολύ σημαντικό κομμάτι στο θέμα του time management είναι ένα κομμάτι που μπορεί να μιλάμε πάρα πολύ ώρα γι' αυτό. Είναι να ξέρεις πότε δεν έχεις χρόνο. Γιατί τον ελεύθερο σου χρόνο τον διαχειρίζεις όπως θέλεις εσύ. Αν θέλεις να βάλεις κάτι εκεί το βάζεις, αν δεν θέλεις δεν το βάζεις, το βάζεις στην καλύτερη στιγμή που εσένα σε βοηθά περισσότερο κτλ. Έτσι, συμφωνείς, κουλή μου? Συμφωνώ απόλυτα, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, οκ. Okay. Πώς διαχειρίζεται λοιπόν κάποιος τον χρόνο του? Ελπίζω, Νίκ, να σου δώσαμε έτσι κάποια καλή απάντηση. Εάν σας ρωτούσα ποια είναι τα τρία πράγματα που σας έχουν βοηθήσει να πετύχετε, 3, 4, 5, ποια θα μου έλεγες ότι είναι? Ήταν η θέληση για να αλλάξουμε αυτό που μας ταλαιπωρούσε, το πρώτο. Ήταν ο στόχος, η θέληση και το... αυτό. Στόχος είχαμε. Ήθελαμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Αυτό που περνούσαμε δεν μας ικανοποιούσε. Okay. Άρα να υποθέσω το εξής, να υποθέσω ότι πιο πολύ σας βοήθησε το γεγονός ότι δεν σας άρεσε ο τρόπος ζωής που είχατε, παρά για να δημιουργήσετε κάτι καινούριο, έτσι. Δηλαδή πιο πολύ, θέλω να πω, ξέρεις, υπάρχει στην ψυχολογία ένας όρος που λέει ότι, πώς να το πω στα ελληνικά τώρα, δεν ξέρω, τέλος πάντων, ότι οι άνθρωποι ενεργοποιούνται από δύο πράγματα. Είτε για να αποφύγουν κάτι, είτε για να γευτούν κάτι που τους αρέσει πάρα πολύ. Για σας, νομίζω ότι έτσι όπως μου τα λες τώρα, πιο πολύ ήταν το κομμάτι του να αποφύγω αυτό που με πονάει. Δηλαδή, ο τρόπος ζωής που έχω τώρα δεν με ικανοποιεί, άρα θέλω να τον αλλάξω. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που θέλαμε να αλλάξουμε. Ναι. Δηλαδή, όπως είπα, ότι δεν μου άρεσε ότι ήμουν συνέχεια εκτός της οικογένειας, μεγαλώνουν τα παιδιά, μεγαλώνουν και εμείς δεν τα ζούσαμε. Μετά. Αυτό ήταν ο στόχος και το κίνητρο που ξεκινήσαμε. Στην πορεία είδαμε ότι με τη διαδικασία υπάρχουν και άλλα πράγματα πολύ ωραία, γιατί μας δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και συναρπαστικό που μου αρέσει πάρα πολύ. Είχαμε... Βρήκα... Σόφι, welcome! Καλημέρα! Καλημέρα! Τι κάνεις? Καλά, σας καλημερίζω από το γραφείο μου. Τι τέλεια φάση! Από την πρωινή δουλειά. Ήθελα να κάνω έκπληξη στον Κούλι, λέω κάτσε να πάω, θα μπορέσω να την βγάλω στον αέρα. Μπράβο, ωραία. Σας άκουγα, αλλά δεν μπορούσα, δεν είχα την ευκαιρία. Λέω κάτσε, δεν θα αντέξω αν δεν μπορώ να πω μια καλημέρα. Τέλεια. Για πες μας, έχεις να προσθέσεις κάτι σε όλα αυτά που έχουμε πει και έχεις ακούσει? Εντάξει, με έχει καλύψει πλήρως ο Κούλης. Σίγουρα θα σε καλύψει, αλλά σίγουρα θα έχεις να πεις. Να πες μας κάτι. Ναι. Θέλω να σας πούμε αυτό που συζητάγαμε, που πιστεύω ότι αφορά και πάρα πολύ κόσμο, είτε είναι μες στην δουλειά μας, είτε δεν είναι. Στο κομμάτι
του ζευγαριού που δουλεύει μαζί. Δηλαδή, πώς είναι για ένα ζευγάρι, είναι καλό ένα ζευγάρι να δουλεύει μαζί? Είναι πολύ όμορφο. Είναι πολύ όμορφο ένα ζευγάρι να δουλεύει μαζί. Ας το ότι λέγανε παλιά. Καταρχήν έχει κοινού στόχου, κοινό όραμα. Καταλαβαίνει ο ένα τον άλλον. Αν καθυστερήσει, παραδείγματο χάρη, να επιστρέψει από ένα ραντεβού, σίγουρα δεν θα υπάρχει η μουρμούρα στο σπίτι, γιατί ξέρει τη φύση τη δουλειά. Ας πούμε, να βρεθεί σε έναν event, σε μια βράβευση, θα χαίρονται και οι δύο το ίδιο. Αν ο ένας εκ των δύο είναι εκτός διαδικασίας και απλά έχει πάει μόνο και μόνο για το ταξίδι, σίγουρα δεν θα μπορέσει να χαρεί το ίδιο όπως ο σύντροφος του. Και σίγουρα είναι μια μικρή ομάδα το ζευγάρι να είναι μαζί. Οπότε, αν το να ξεκινάς ήδη με το έτερο ήμιση σου, σίγουρα είναι ένα πλεονέκτημα. Εσείς ήσασταν με τον Κούλι ομάδα και στο κομμάτι του χορού και στο κομμάτι του μαγαζιού. Καλά, δεν το σημαίνει στο κομμάτι της οικογένειας και στο κομμάτι της ΕΛΕΤ. Γι' αυτό σε ρωτάω, σε ρωτάω γενικότερα, συστήνεις, ποια είναι η άποψή σου, συστήνεις τα ζευγάρια σου να δουλέψουν μαζί? Ναι, συστήνω τα ζευγάρια σίγουρα να δουλέψουν μαζί. Δεν είναι απαραίτητο να είναι και ιδίως στην πρώτη γραμμή, όπως είμαι εγώ και ο Κούλης. Okay. Μπορεί ο ένας να είναι στο backstage που λέμε, αλλά να στηρίζει τον άλλον, να καταλαβαίνει τον άλλον. Πάλι σίγουρα είναι μαζί, πάλι είναι ομάδα. Σίγουρα δεν μπορεί να κάνουν και οι δύο το ίδιο πράγμα, ή τέλος πάντων δεν είναι εύκολο, αλλά σίγουρα ο καθένας μπορεί να συμπληρώσει τον άλλον, έτσι. Ωραία. Σόφη, πάντως επειδή... το μόνο σίγουρο ζήσι μου είναι πραγματικά έναν όμορφο ταξίδι που έχουμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την απόφαση που είχαμε πάρει πριν 10 χρόνια. Τώρα το μόνο σίγουρο, αν μου έλεγε κάποιο πριν 10 χρόνια ότι σε κάποια φάση έχει ξεκινήσει την ΕΛΕΡ, ναι, να αγοράσει τα δικά σου προϊόντα, να έχει ένα επιπρόσθετο εισόδημα, αλλά στην πορεία ο σύζυγος σου δεν θα είναι πλέον τραπεζικός και θα είναι full time ελέρ, θα του έλεγα πρέπει να είσαι τρελός. Αυτό ήταν το μόνο σίγουρο. Όμως, κοίτα να δεις που είχε την ευκαιρία στα χέρια του και όταν έτυχαν όλα αυτά που έτυχαν, με τα προβλήματα των τραπεζών, με το κλείσιμο των τραπεζών, όπως εντάξει, έγινε και στην έχουμε περάσει πολύ δύσκολες καταστάσεις τώρα, έτσι. Έχουν. Ιδίως δηλαδή... στην Κύπρο, πάρα πολλές δύσκολες, ναι. Από το 2013 και μετά, μιλούμε ότι ήταν πάρα πολλά δύσκολα πράγματα στο τραπεζικό κομμάτι. Εντάξει, οκ, okay, τα περάσαμε. Το είχε αυτό στα χέρια του. Γι' αυτό λέμε ότι είναι καλά να αρπάζεις μια ευκαιρία που σου δίνεται. Δεν ξέρεις ποτέ πού μπορεί να σε οδηγήσει. Σίγουρα ποτέ μου δεν είχα στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή θα φύγω από την τραπέζα. Μου άρεσε η δουλειά μου, πάρα πολύ ευχαριστημένος. Την ένιωθα από στη δική μου τη δουλειά. Okay. Πάντα ήθελαμε να κάνουμε ένα έξτρα κάτι, βρήκαμε την ΕΛΕΡ, μας ευχαριστούσαν και το δουλεύαμε και τα δύο μας. Το 2018, όταν μας δόθηκε, ήρθεν και υπάρχει η απόφαση ότι κλείνει η τράπεζα και ήμουν σε ένα σταυροδρόμι. Είχα την επιλογή να μείνω και να μείνω στην άλλη τράπεζα ή να φύγω με σχέδιο εθελουσίας. Εκεί ζήτησα τα πράγματα πολύ και μετά πάρα πολύ σκέψη. Είδα ότι, λέω εγώ είμαι 45 χρονών, το κομμάτι το τραπεζικό οδεύει στο ηλεκτρονικό banking. Τα υπόλοιπα 5 χρόνια, διότι βλέπαμε από τη δουλειά, έμπαινε ο πελάτης στην τράπεζα, υποχρεωτικά έπρεπε να του κάνει κάπταν ηλεκτρονικό banking να εξυπηρετεί από μόνος του. Okay. Αυτό τα είχαμε τα τελευταία 3-4 χρόνια. Αφού κάθε μέρα είχαμε έλεγχο, μπήκε ο Ζήσης στην τράπεζα, μάλιστα. Του μίλησες για κάρτα, του μίλησες για. Πουλούσαμε προϊόν. Όπαμε. Του πουλήσες κάρτα, του πουλήσες ηλεκτρονικό banking, του πουλήσες δάνειο. Τι είχαμε. Και τέλος της μέρας έπρεπε να δώσεις λόγο. Okay. Έβλεπα ότι στο κομμάτι των τραπεζικών, λέω και με 45 χρόνια, τα υπόλοιπα 5 χρόνια θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Στα 50 μου θα μου πούνε, OK, δυστυχώς έχουν κλείσει τα καταστήματα, εκεί που είχαμε 10 καταστήματα, έχει μείνει ένα. Και δεν σε χρειαζόμαστε. Δεν σε χρειαζόμαστε, πάει σε άλλη πόλη, ή φεύγεις. Λέω, έβλεπα ότι η ΕΛΕΡ τα τελευταία 2 χρόνια εξελισσόταν συνέχεια. Το κομμάτι του online εξελισσόταν συνέχεια. Λέω, έχω την εμπειρία. Είμαι πολύ σίγουρος για την εταιρεία. Πάρα πολύ σίγουρος. Ισχύει. Κάτσαμε με τη Σοφία κάτω, είπαμε, OK, είμαστε εδώ, ξεκινούμε. Θα δουλέψω με 1000 στην ΕΛΕΡ. Εντάξει. Είμαστε πίσω από τους στόχους μας, αλλά δεν παίζει ρόλο. Το στόχο που έχουμε θέσει θα τον πετύχουμε. Εξαρτάται τι στόχο έχεις. Άμα έχεις στόχο να είσαι president, θα σε πίσω. Θέλει λίγο χρόνο. Όχι, όχι. Θέλω να είμαι ασημένιος. Το λέω. Θέλω να είμαι ασημένιος. Αυτός ήταν ο λόγος που έχω φύγει, που πήρα την απόφαση από την τράπεζα, ότι ήμουν πολύ σίγουρος για την εταιρεία
Και έβλεπα ότι το κομμάτι, όχι μόνο το τραπεζικό, το κομμάτι τώρα που ψωνίζει ο κόσμος, το κομμάτι του ιδιαίτερων τζίρος, έχει πάει στο κομμάτι του online. Να πω κάτι για το φίλο μας τον Νίκο τον Κικόπουλο που είναι και μέσα στο live και να τον καλημερίσω κιόλας. Κάθε φορά που ακούω μια τέτοια ιστορία, Κούλη μου και Σοφία μου, σκέφτομαι αυτό που είχε πει ο Νίκος στο live που κάναμε, το αντίστοιχο live, ξέρεις, γιατί σε αυτά τα live δεν έχουμε την πίεση του χρόνου, οπότε είμαστε λίγο πιο χαλαροί και μιλάμε λίγο πιο άνετα. Και λέει, δεν μπορώ να φανταστώ ότι αν ήμουν αυτή τη στιγμή στην Pizza Hut, θα έμενα στα 50 μου χρόνια άνεργος. Και ούτε εγώ ζήσιμου θα μπορούσα να φανταστώ. Είναι απίστευτο, έτσι. Με αυτό που έγινε τώρα, ας πούμε, με το COVID, να ήμουν κλειστή, ας πούμε, σχεδόν για ένα χρόνο με το στόκ μέσα να κάθεται. Ναι, εννοείται. Επειδή ξέρω ότι είσαστε καλεσμένοι σε ένα meeting της εταιρείας έτσι κι αλλιώς και πρέπει να κλείσουμε σε λίγο, θέλω να κλείσουμε με δύο πράγματα. Το πρώτο κομμάτι είναι να πείτε λίγο στον κόσμο πώς αισθανθήκατε όταν συνέβη αυτό το κομμάτι με το COVID. Δηλαδή, πριν ένα χρόνο περίπου μπήκαμε στα πρώτα lockdowns, κλειστήκαμε σπίτι και θέλω λίγο να μας μεταφέρετε τη σκέψη σας εκεί. Φοβηθήκατε, πώς νιώσατε, πώς αισθανθήκατε, πώς αντιδράσατε, ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις. Το Μάρτιο που είχε έρθει το πρώτο lockdown, μέναμε στο σπίτι, okay. Όμως πέρα από αυτού, δουλεύαμε στο κομμάτι online με την καθοδήγηση τη δική σας, του BSTAR της ομάδας μας, ήμασταν εξοικειωμένοι με το κομμάτι online. Εγώ νιώσα ότι ήμουν μπροστά σε έναν ποταμό. Λέω, ή μπαίνω στον ποταμό και περνώ από την επόμενη, από την απέναντι, ή μένω εδώ και τελειώνει αυτό το κομμάτι. Έτσι, μπήκαμε στη δράση. Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε μέσα από το σπίτι, μέσω του Zoom, με παρουσιάσεις καθημερινές. Και έχει έρθει η ανάπτυξη στην ομάδα μας. Μπορώ να πω ότι έχουμε πάνω από 100% ανάπτυξη από τον Μάρτιο πέρσι με φέτος. Θυμάμαι κάποια στιγμή που είχαμε μιλήσει και μου είχες πει ότι κάνατε 7-8 παρουσιάσεις Zoom την ημέρα. Πόσες έκανες? Μέχρι 7 την μέρα έκανα. Εντάξει, αφού στο σπίτι είναι. Είχα προγραμματισμένες τις παρουσιάσεις μου. Κάθε μία ώρα έκανα παρουσιάσεις. Ήμουν στο σπίτι. Αν ήμουν έξω δεν θα γίνεται αυτό. Εννοείται. Μπήκαμε στη δράση, μας βοήθησε πάρα πολύ το κομμάτι του online στη δουλειά μας και πιστεύω αυτόν ήρθε και θα μείνει. Θα ήθελα να σου κάνω και εγώ μια ερώτηση τώρα. Επειδή είσαι στο χώρο και είσαι ένας από τους πετυχημένους παγκοσμίων της ΕΛΕΡ που καθοδηγάς πάρα πολλούς, εκατοντάδες ανθρώπους στη δουλειά μας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που κάνεις και ψάχνεσαι συνέχεια, ενημερώνεσαι, πώς βλέπεις το κομμάτι του online τα επόμενα 3-5 χρόνια? Δηλαδή, τι εξελίξεις θα έρθουν στη ζωή μας ακόμα? Δεν θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Αλλά θα σου πω ότι σήμερα το πρωί εδώ στο γραφείο με την ομάδα του γραφείου αυτό συζητούσαμε. Υπάρχουν πολλές αλλαγές, όχι στο κομμάτι της δουλειάς μας μόνο, αλλά γενικότερα το 2020 με την πανδημία και όλο αυτό που συνέβη ήταν μια χρονιά καταλύτης. Ήταν μια χρονιά δηλαδή η οποία επιτάχυνε τα πράγματα πάρα πολύ. Αλλαγές που θα γινόντουσαν σε εταιρείες, σε οργανισμούς, ακόμα και στο ίδιο το κράτος, μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, γίνανε μέσα σε 12 μήνες. Έτσι. Ναι, ισχύει. Και ξαφνικά αυτό το κομμάτι πίεσε τόσο πολύ τον κόσμο που δημιούργησε μια νέα συμπεριφορά. Και για να μην το γενικεύω, θα μιλήσω πιο πολύ για το καταναλωτή. Όλες οι επιχειρήσεις, και η δική μας, και η Ελερνό, και εμείς σαν συνεργάτες, οδηγούμαστε και ακολουθούμε τα βήματα ενός καταναλωτή. Γιατί ο καταναλωτής είναι το α και το μέγα για κάθε επιχείρηση. Αν ο καταναλωτής είναι ευχαριστημένος, ο πελάτης αγοράζει, να το πω έτσι, τότε η επιχείρηση είναι βιώσιμη, έχει κέρδος, μπορεί να προχωρήσει. Αν εμείς σαν επιχείρηση, σαν επιχειρηματίες, σας πες το, δεν μπορέσουμε να βρεθούμε εκεί που είναι ο πελάτης σήμερα, τότε υπάρχει πρόβλημα. Έτσι.
Και μάλιστα αυτή την περίοδο, τώρα αυτό ακριβώς συζητούσα που σας είπα πριν και άκουγα χθες το βράδυ μία συζήτηση. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει ένα παράδοξο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουν μεταφερθεί πάρα πολλά πράγματα στο online κομμάτι και αυτή τη στιγμή υπάρχει μία μάχη μεταξύ πολύ μεγάλων εταιριών για να διαφυλάξουν την ιδιωτικότητα. Δηλαδή, η Apple έκανε ένα update, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, όπου προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της, τα οποία τα τραβούσε π.χ. το Facebook και μετά μέσα από τις διαφημίσεις έδινε τη δυνατότητα σε όποιον ήθελε να διαφημίσει το προϊόν του να στοχεύσει σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό. Ναι. Έτσι. Έρχεται λοιπόν τώρα η Apple, ας πούμε, και κλειδώνει αυτό το κομμάτι. Άρα δημιουργεί ένα πρόβλημα στις διαφημιστικές καμπάνιες. Έρχεται το Google και θα κάνει το ίδιο μέχρι το 2022. Δηλαδή, διανύουμε μια μεταβατική φάση η οποία θα επηρεάσει πάρα πολύ τον τρόπο που γίνονται οι δουλειές. Πιστεύω ότι και όταν εννοώ δουλειές, εννοώ η πώληση, είτε online είτε offline. Πιστεύω ότι το perfect match, δηλαδή ο τέλειος συνδυασμός, θα είναι η εμπειρία που θα έχει ο καταναλωτής και ο δικός μας ο ρόλος είναι να μπορέσουμε να βρούμε πώς θα κάνουμε αυτή την εμπειρία πιο ευχάριστη, πάντα μέσα από τις από τα guidelines, ας πούμε, που υπάρχουν από τα μέρη στα οποία συχνάζουν οι καταναλωτές. Δηλαδή, αν αύριο το Facebook πει κάτι άλλο, θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που θα πει, για να ξέρουμε πώς μπορούμε να εμφανιστούμε και να είμαστε δίπλα στον πελάτη μας. Αν ξέρω εγώ το Instagram πει κάτι άλλο, θα πρέπει να ενημερώσουμε. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία, δηλαδή, όπου οι γνώσεις μας θα πρέπει να ανανεώνονται πάρα πολύ συχνά, για να μπορούμε να μένουμε update και να βλέπουμε πού αλλάζει η συμπεριφορά των πελατών, είτε σε ψηφιακό επίπεδο, είτε σε offline, να το πω έτσι, συμπεριφορές. Εντάξει. Προσωπικά πιστεύω ότι έχουμε στα χέρια μας, να μιλήσω τώρα για το δικό μας το κομμάτι, έχουμε ένα μοντέλο το οποίο πιστεύω ότι ακόμα δεν έχει δείξει τη δυναμική του, παρά το γεγονός ότι τα νούμερα που έχουμε είναι πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή σαν αποτελέσματα. Και πιστεύω ότι τα επόμενα 3-5 χρόνια κυριολεκτικά θα συμβεί αυτό που συζητάγαμε πριν 20 χρόνια. Γιατί πριν 20 χρόνια μέσα στα δικά μας τα meetings, ενώ τα LR meetings, συζητούσαμε ότι όλοι οι άνθρωποι στο μέλλον θα ψωνίζουν εγγεγραμμένοι σε κάποιο δίκτυο. Ναι, όλοι, ναι. Το συζητούσαμε. Ωραία. Ναι, τώρα ναι. Βιώνουμε αυτό ακριβώς το κομμάτι. Άρα εμείς είμαστε μια εταιρεία που έχει ένα δίκτυο, άρα έχει τη διανομή, άρα πολύ εύκολα μπορεί να φτάσει το προϊόν στον πελάτη, που ήταν ένας τεράστιος προβληματισμός όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Όλες οι εταιρείες κοκαλώσανε με αυτό. Δηλαδή, οι εταιρείες που είχαν στημένα κανάλια διανομής και μπορούσε το προϊόν να πάει στον πελάτη, θησαυρίσανε. Οι εταιρείες που δεν είχαν τρόπο να φτάσουν το προϊόν στον πελάτη, είχαν πρόβλημα. Ναι. Εντάξει. Σωστά. Επειδή εμείς είχαμε λοιπόν τρόπο, δεν σου μιλάω για μάρκετινγκ και προοπτική και επιπλέον εισόδημα και όλο αυτό το κομμάτι, γιατί όλα αυτά... Πώς πήγαινε το προϊόν στον πελάτη, ναι. Ακριβώς. Όλα αυτά για να μπορέσουν να έχουν μια βάση και να λειτουργήσουν και να μπορούμε εμείς να μιλάμε για προοπτική, για καριέρα, για ανάπτυξη, για οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να μπορεί το προϊόν να πηγαίνει στον πελάτη. Ακριβώς. Άμα δεν φτάσει το προϊόν στον πελάτη, υπάρχει θέμα. Εντάξει, άρα πιστεύω ότι για μας, σαν σύστημα δουλειάς, υπήρξαν τρεις τεράστιες δοκιμασίες. Πρώτη δοκιμασία ήταν το 2010 με την οικονομική κρίση και εκεί φάνηκε όχι απλά ότι αντέξαμε, γιατί το αντέξαμε μου βγάζει λίγο κακομοιριά, τον κακομοίρι άντεξε. Όχι απλά αντέξαμε, αλλά ήμασταν το αντίδοτο στην κρίση, γιατί ένα σύστημα δουλειάς όπως το δικό μας είναι ένα σύστημα δουλειάς το οποίο ευνοείται πάρα πολύ μέσα από την κρίση, όπου οι άνθρωποι ψάχνουν για μια ευκαιρία και ψάχνουν για έναν τρόπο σοβαρό και όχι αριτζίδικο να αναπτύξουν την απώλεια εισοδήματος που έχουν υποστεί. Το δεύτερο κομμάτι ήταν το κλείσιμο των τραπεζών. Ναι. Εντάξει, τώρα αν αυτό δεν είναι crash test για ένα σύστημα, για μια δουλειά, για μια οικονομία, γιατί και εμείς έχουμε δημιουργήσει μια δική μας οικονομία, έτσι, ουσιαστικά. Λοιπόν, με νόμισμα το ΠΕΒΕ, οι άλλοι έχουν το bitcoin, οι άλλοι έχουν το ευρώ, εμείς έχουμε το ΠΕΒΕ. Λοιπόν, οπότε
Εκεί επίσης τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Έτσι, πάρα πολύ καλά. Εκεί δηλαδή πραγματικά κάναμε το σταυρό μας πάρα πολλές φορές. Και το τρίτο κομμάτι, η τρίτη πολύ μεγάλη δυσκολία που άντεξε το σύστημα και απέδειξε τις αντοχές του, τις τεράστιες αντοχές που έχει, ήταν το κομμάτι της πανδημίας. Έτσι. Δεν θεωρώ ότι έγινε τυχαία, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά πριν, αλλά θεωρώ ότι ό,τι δουλειά έχει γίνει πριν, εκεί ζόρισε τόσο πολύ κατάσταση που βγήκαν στην επιφάνεια και οι αδυναμίες μας και τα δυνατά μας σημεία. Σωστό. Πιστεύω ότι το μέλλον θα είναι συναρπαστικό, γιατί βρισκόμαστε δίπλα σε μια εταιρεία η οποία δεν σταματά να εξελίσσεται και να ακολουθεί τους ρυθμούς της αγοράς. Και όπως φάνηκε με την πανδημία που έφτασε το μαχαίρι στο κόκαλο και έβγαλε στην επιφάνεια όλες τις αδυναμίες όλων των εταιριών ή όλα τα δυνατά του σημεία, φάνηκε ότι όλη η δουλειά που είχε κάνει η δικιά μας εταιρεία μέχρι το 20 πραγματικά ήταν πολύ δομημένη. Έτσι, όπως π.χ. το κομμάτι, θα πω τώρα μεταξύ μας, το κομμάτι του προϊόντος του Ινιού. Ένα προϊόν που βγήκε 6 μήνες πριν την πανδημία και στόχευε στο νοσοποιητικό. Εμείς είχαμε ένα εξάμηνο να προετοιμάσουμε τον κόσμο για αυτό το οποίο είχε βγει σαν προϊόν βασικά, για τις ιώσεις του χειμώνα σκεφτόμασταν τότε. Δεν πήγαινε το μυαλό μας σε πανδημία. Και ξαφνικά με το που ξεκινάει η πανδημία, το προϊόν αυτό κάνει 700-900% ανάπτυξη. Έτσι. Αλλά για να γίνει η ανάπτυξη, υπήρχε η διανομή, υπήρχε η γνώση για το προϊόν, υπήρχε το ίδιο το προϊόν, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντες. Τώρα θυμήθηκα κάτι, να το πούμε κιόλας. Αμέ, φυσικά. Τον προηγούμενο μήνα βρεθήκαμε θετικοί στον κορονοϊό. Πρέπει να είμαστε στο σπίτι. Okay. Αν είμαστε σε κάποια άλλη δουλειά, αν είχαμε δικό μας κατάστημα ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, υποχρεωτικά θα έπρεπε να είμαστε περιορισμένοι να κλείσει η επιχείρηση ή να είσαι στο σπίτι. Εννοείται. Okay. Ήμουν στο δωμάτιο κλειδωμένος, περιορισμό τις πρώτες μέρες. Είχα το κομπιούτερ δίπλα μου και το κινητό μου. Τι χρειαζόμαστε σήμερα? Ένα κομπιούτερ και ένα κινητό και μπορείς να κάνεις πάρα πολλά μεγάλη δουλειά και ανάπτυξη. Σωστό. Είναι ευλογία αυτό που έχουμε στα χέρια μας. Φτάνει αν μπορείς να το αξιοποιήσεις σωστά όμως. Σωστό. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, ήμουν στο σπίτι 14 μέρες και δούλευα κανονικότατα. Και να σου πω και κάτι. Και σπίτι να ήσουν και δουλειά να μην είχες, πάλι στο λάπτοπ και στο κινητό θα ήσουν. Γιατί 14 μέρες στο σπίτι τι θα κάνεις? Δεν θες να επικοινωνήσεις με τον κόσμο, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή πάλι εκεί θα ήσουν. Απλά εσύ ήσουν εκεί και κάνεις και δουλειά. Ναι. Άμα το εκμεταλλευτείς, έχεις και εισόδημα. Να μην χαζεύεις μόνο. Ακριβώς. 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 Τα πλεονεκτήματα που έχουμε σήμερα με την τεχνολογία και με τη δουλειά μας είναι τεράστια. Εννοείται. Αν το σκεφτώ, που το σκέφτομαι και πάω έτσι λίγο πίσω που το 10, 11, 13 και μετά, λέω πώς δουλεύαμε πριν, πώς δουλεύουμε σήμερα και πώς θα εξελιχθούμε τα επόμενα χρόνια. Ναι, ναι, δεν το συζητώ. Θα είναι τεράστια η εξέλιξη. Θα είναι τεράστια. Χρειάζεται όμως, ναι, έχουμε τα εργαλεία, χρειάζεται να τα χρησιμοποιήσουμε όμως. Αυτό έχει να κάνει με τη διάθεσή σου να μάθεις κιόλας, έτσι, γιατί πρέπει να μπεις και σε μια διαδικασία να μαθαίνεις λίγο. Και τώρα με τα live, στην αρχή σκεφτόμουν τι θα πω, θα με βλέπει ο κόσμος, δεν με νοιάζει. Ό,τι θέλει να βλέπει ο κόσμος, εμείς είμαστε εδώ, πρέπει να εξοικειωθούμε και με αυτά. Εννοείται, μα όταν έχεις... Έτσι είναι. Όταν πρέπει έχεις να εξήθεσαι. Διάθεση να βοηθήσεις ή να πεις κάτι το οποίο θα βοηθήσει, σίγουρα κάποιοι, για κάποιους μπορεί να είναι διάφορα, για κάποιους μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Σωστό, σωστό. Σε 4 λεπτά και ξεκινάτε το meeting σας, οπότε δεν θέλω να είμαι η αφορμή που θα καθυστερήσετε σε ένα meeting με την εταιρεία. σίγουρα δεν θέλω να κλείσουμε το meeting μας, το live μαζί. Σίγουρα μεγάλη χαρά να είμαστε μαζί σου και να συνεργαζόμαστε και να μοιραζόμαστε και εμείς τις εμπειρίες που περάσαμε και να βοηθήσουμε ίσως και άλλους ανθρώπους. Okay, σημαντικό είναι να μπουν και στην εταιρεία ότι σωστό είμαστε στην ώρα μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για οτιδήποτε έχουμε κάνει μέχρι σήμερα και για τη βοήθεια και είμαι σίγουρος ότι τα καλύτερα χρόνια έρχονται. Πολλά συγχαρητήρια και σε εσάς που έρχεστε για να σπάσετε πάρα πολλούς μύθους.
μέσα στην αγορά, ότι δεν έχω χρόνο ή τα ζευγάρια δεν μπορούν να είναι μαζί. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε δυναμικά. Πιστεύω πραγματικά ότι έχετε κάνει μια αξιόλογη δουλειά και μπορείτε να κάνετε ακόμη περισσότερα πράγματα. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας, μια υπέροχη εβδομάδα για τη συνέχεια και ραντεβού την επόμενη Τρίτη. Σας φιλώ. Τσάω. Εντάξει. Ζήσιμο, ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας.